Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, εγγυητές της Συμφωνίας των Πρεσπών, σας καλωσορίζουμε στην υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων. Σας καλωσορίζουμε στη στρατηγική και την πολιτική την οποία η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ χάραξε κατά τη διάρκεια των ετών 15-19. Διότι είναι πλέον εκοφαντική και κατατεθειμένη επίσημα η ομολογία σας πως κατά τα χρόνια της αντιπολίτευσης βάζατε πάνω απ' όλα το δικό σας κομματικό συμφέρον και όχι το εθνικό. Αποδεικνύεται ότι ούτε ειλικρινείς ήσασταν, ούτε βεβαίως στρατηγική είχατε. Και αυτό είναι οδυνηρό για τη χώρα, διότι αποδεικνύεται πως για τη δεξιά η εξωτερική πολιτική, τα μείζωνα εθνικά ζητήματα, αποτελούν μάλλον ένα κομμάτι προπαγάνδας, αυτό που θα λέγανε και marketing strategy, στρατηγική εμπορική για ένα κόμμα της αντιπολίτευσης στην προσπάθειά του να κερδίσει επιρροή. Τελειώσαμε με τα επιχειρήματα ότι εδώ έχουμε προσχώρηση τάχα μου στην επιχειρηματολογία της Τουρκίας και ότι είναι μεγάλη ζημιά για τα εθνικά συμφέροντα. Δεν περιποιεί τιμή σε ένα κόμμα όπως η Νέα Δημοκρατία, με το μέγεθός του και το ρόλο που διεκδικεί να παίξει, να έχει έναν αρχηγό ο οποίος να λέει «Δε το παγώ το Κουμουτσάκος». Αυτό δεν είναι σοβαρό και είναι πολύ κακή παρακαταθήκη για το πώς λειτουργεί ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης, διότι αύριο μεθαύριο μπορεί να ανέβει σε αυτό το βήμα εδώ, να έχουμε αρνητικές εξελίξεις σε άλλα πεδία και να μας πει «Δεν το έκανα εγώ, μου τα λέγει ο Τσιόδρας». Συνεννοούμαστε, νομίζω. Προσέξτε, σκεφτείτε το και ζητήστε και εξηγήσεις από τον κύριο Μητσοτάκη τι ακριβώς σημαίνουν αυτά και αν πρέπει εμείς ως κόμματα της αντιπολίτευσης να δίνουμε σημασία σε αυτά που λένε οι υπουργοί του. Ή αν αύριο μεθαύριο πάλι θα βγει να μας πει ο υπουργός το είπε, δεν το είπα και εγώ. Δεν είναι λοιπόν εθνικιστική η συμφωνία, είναι κομμάτι μιας πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής. Η δική μας διακυβέρνηση έβγαλε την ελληνική εξωτερική πολιτική από το τέλμα. Και ακούω και εδώ μέσα απόψεις οι οποίες έχουν αρχή, μέση, αλλά κατά την γνώμη μου δεν έχουν τέλος. Διότι βεβαίως για κάθε χώρα της περιοχής μπορεί κάποιος για την κυβέρνησή της να βρει και να κάνει κριτική για τον τρόπο που οι κυβερνήσεις των γειτονικών χωρών πολιτεύονται. Δεν μπορεί να επιλέξει μια εκλεγμένη ελληνική κυβέρνηση ποιος κυβερνά μια διπλανή χώρα. Με βάση τον καμβά των υπαρκτών λοιπόν κυβερνήσεων πρέπει να χαράξει μια στρατηγική. Πού κρίνονται οι στρατηγικές αυτές? Εάν συμβάλλουν στην ειρήνη στην περιοχή και στη σταθερότητα. Και η δική μας πολιτική συνέβαλε. Διότι άκουσα ότι θα έπρεπε να υπάρχει συμμαχία με τις χώρες της Μεσογείου. Πότε ήταν άλλοτε, πέρα από τη δική μας διακυβέρνηση, η συμμαχία με τις χώρες της Μεσογείου πιο ισχυρή και βαθιά? Και μάλιστα ήταν στη βάση του διεθνούς δικαίου. Και ήξερε η Τουρκία ότι αν ήθελε να αποτελέσει μέρος μιας λύσης, θα ήταν μέρος μιας λύσης η οποία θα είχε στον καμβά το διεθνές δίκαιο και όχι τα τουρκολιβικά σύμφωνα. Εκεί πέρα μέτραγαν όλοι τις δυνατότητές τους. Και η Τουρκία, η οποία είναι μια αναθεωρητική δύναμη, και βεβαίως οι μεγάλες δυνάμεις, δεν έχει κανένας αυταπάτες. Οι μεγάλες δυνάμεις έρχονται πάντα για να υπερασπιστούν τα δικά τους συμφέροντα. Το ζήτημα είναι σε ποιο καμβά διπλωματικό, σε ποιο καμβά επιχειρησιακό έρχονται να τα υπερασπιστούν. Με ποιον θεωρούν ότι πρέπει να μιλήσουν πρώτα. Και η Ελλάδα ήταν πρωτοπόρα δύναμη λοιπόν στις εξελίξεις στην περιοχή κατά τη διάρκεια της δικής μας διακυβέρνησης. Αυτή είναι η ιστορική καταγραφή. Όπως και να το κάνουμε. Και εν πάση περιπτώσει με τη δική μας πολιτική δεν φτάσαμε ποτέ κοντά σε θερμό επεισόδιο με την Τουρκία. Μία φορά είχαμε μία αναστάτωση η οποία ήταν πάρα πολύ μικρότερης κλίμακας από αυτά που ζήσαμε πριν από λίγους μήνες. Ένα γενικό συμπέρασμα πρέπει να βγάλει ο ελληνικός λαός, να μην ακούει τη δεξιά για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής όταν αυτή είναι στην αντιπολίτευση. Διότι όπως πολιτευτήκατε στο ζήτημα που συζητάμε σήμερα, πολιτευτήκατε και στο ζήτημα των σχέσεων με τη Βόρεια Μακεδονία. Εκεί πέρα ζήσαμε ακρότητες. Πραγματικά. Και το πρόβλημα για την Ελλάδα, το πρόβλημα για τα εθνικά μας συμφέροντα, είναι ότι δεν έχετε το ιδεολογικό και πολιτικό εκτόπισμα αυτή την πολιτική να την υπηρετήσετε με συνέπεια. Να είστε ενεργητικοί στα Βαλκάνια. Να πάρετε πρωτοβουλίες.
να μπείτε μπροστά όπως είχαμε κάνει εμείς. Δεν είναι όλων των χωρών της Ευρώπης κοινά τα συμφέροντα με τη Ελλάδα σε σχέση με τα Βαλκάνια. Θα θέλανε να είναι άλλες χώρες πρωταγωνίστρες. Αυτό δεν το είχαν καταφέρει κατά τη διάρκεια της δικής μας διακυβέρνησης. Εδώ υπήρξαν όμως ολιγορίες, οι οποίες αφήσανε κενό πολιτικής. Και νομίζω θα πρέπει αυτό το πράγμα να το αξιολογήσετε και να κινηθείτε αναλόγως. Και με την ευκαιρία θα ήθελα να σας καλέσω να ενεργοποιήσετε την ομάδα κοινοβουλευτικής φιλίας Ελλάδας Βόρειας Μακεδονίας. Η ατολμία σας, προσέξτε, ζούμε το εξής παράδοξο, στη συγκεκριμένη Επιτροπή Φιλίας οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι πλειοψηφία. Διότι δεν τολμούν της κυβερνητικής πλειοψηφίας οι βουλευτές να συμμετέχουν. Κύριε Δένδια, και εσείς μπορείτε να το κάνετε, θα υπάρξει παρέμβασή μας και στο Προεδρείο της Βουλής για να συμβεί αυτό. Μπορεί να προσφέρει πολλά αυτού του τύπου η διπλωματία. Μία κουβέντα μόνο, κύριε Πρόεδρε, για το ζήτημα των κινητοποιήσεων και των αγανακτισμένων. Κοιτάξτε, το κίνημα των αγανακτισμένων θα σας τυχιώνει και θα σας τυχιώνει όχι μόνο επειδή ήταν ένα γνήσιο λαϊκό ξέσπασμα, αλλά επειδή βρέθηκε τρόπος να γίνει προανάκρουσμα μιας μεγάλης δημοκρατικής αλλαγής. Διότι θέλω να σας θυμίσω, θυμηθήκατε επιλεκτικά κάποιες εικόνες από το κίνημα των αγανακτισμένων, το οποίο είναι στρατηγική σημασία για τη Νέα Δημοκρατία να το συκοφαντήσει. Θέλω να σας θυμίσω και την εικόνα των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ να κατεβαίνουν από τη Βουλή και να ενώνονται με το πλήθος, στέλνοντας ακριβώς το μήνυμα ότι η κοινωνική διαμαρτυρία, η πολιτική διαμαρτυρία μπορεί και πρέπει να έχει ζητούμενο τη δημοκρατική αλλαγή και να μην βάζει σε κίνδυνο τη δημοκρατία. Και όταν μπήκε σε κίνδυνο η δημοκρατία, οι αγωνιστές της αριστεράς ήταν πρωτοπόροι εκεί για να μην πάρει αυτό το λαϊκό ξέσπασμα άλλες ατραπούς. Και αυτή είναι μια μεγάλη ιστορική παρακαταθήκη. Εσείς φοβάστε, και να σας πω γιατί φοβάστε, διότι τώρα τα έχετε βάλει και με την νεολαία. Και το μείγμα θα είναι εκρηκτικό. Η οικονομική δυσπραγία μαζί με το τυφλό μέτωπο που ανοίγεται στη φοιτητιώσα νεολαία και την εργαζόμενη νεολαία θα είναι η αρχή του τέλους της δικής σας διακυβέρνησης. Ευχαριστούμε, κύριε Παπά.